Από καρδιωτικές εικόνες το φράγμα Ποσελέμη. Μόλις 10 εκατομμύρια κυβικά νερού, με τη στάθμη να έχει πέσει κατά 13 μέτρα και με την πληρότητα να αγγίζει το 39%. Με φόντο την ανησυχητική αυτή κατάσταση, μπήκε σε εφαρμογή από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης σχέδιο περικοπών σε νερό έως και 50% στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Είχαμε μια συνάντηση εδώ στο δηληστήριο του φράγματος, παρουσία και στελεχών του ΟΑΚ που διαχειρίζονται το φράγμα, προκειμένου να συντονιστούμε ως Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Αγίου Νικολάου για τα θέματα της κατανάλωσης ύδατος. Εκείνο λοιπόν που βγήκε ως συμπέρασμα, γιατί δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, είναι η πολύ μεγάλη μείωση στην κατανάλωση που πρόκειται να γίνει φέτος. Ο Δήμος Χερσονήσου δηλαδή, από τα 3,5 εκατομμύρια που είχε καταναλώσει πέρσι, φέτος πιθανότατα θα αναγκαστεί να πέσει γύρω στο 1,400 με 1,5 εκατομμύριο. Όπως όλα δείχνουν, οι συνέπειες θα είναι αισθητές και στην τουριστική βιομηχανία το φετινό καλοκαίρι. Περίπου 4 εκατομμύρια κυβικά θα αντλήσει μέχρι το τέλος του χρόνου ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ οι Δήμοι Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου θα αντλήσουν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κυβικά. Η μείωση ισχύει ήδη. Απλά το θέμα είναι διαχείρισης δικιάς μας. Εμείς δηλαδή θα μπορέσουμε να καταναλώσουμε, παράδειγμα, το επόμενο τρίμηνο το 1,5 εκατομμύριο. Αν το κάνουμε αυτό, Ιούλιο-Αύγουστο δεν θα έχουμε νερό. Εκείνο λοιπόν που κάνουμε είναι να βάζουμε από τώρα μπροστά τις γεωτρήσεις μας, προκειμένου να τροφοδοτούμε το δίκτυό μας, ούτως ώστε τις δύσκολες μέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου, σε επίπεδο κατανάλωσης, να έχουμε την επάρκεια ύδατος που απαιτείται, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την τουριστική βιομηχανία. Το καμπανάκι του κινδύνου κρούει και η Μαρία Κοζηράκη. Η διαχείριση του νερού φέτος το καλοκαίρι από όλους και κυρίως από τους μεγαλύτερους καταναλωτές του νερού, όπου αυτό είναι η αγροτική παραγωγή, η οποία καταναλώνει περίπου το 85% των νερών στην Κρήτη, τόσο όμως και το θέμα των ξενοδοχείων το καλοκαίρι, του μεγάλου αριθμού τουρισμού που απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα νερού για υδροδότηση, αυτό δείχνει ότι αν δεν πάρουμε περιοριστικά μέτρα προληπτικά για το καλοκαίρι, θα υπάρξει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Δηλαδή ένα πρόβλημα το οποίο θα λέει ότι δεν θα έχουμε καθόλου νερό. Καθώς αυτό έχει περιοριστεί και στα επιφανειακά νερά, δηλαδή στους ταμιευτήρες και τα φράγματα, αλλά ακόμα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Σε σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση, με την παρουσία των αρμόδιων αρχών, τονίστηκε η ανάγκη λήψης αυστηρών περιοριστικών μέτρων, ενώ θα εκδοθούν οδηγίες όχι μόνο για το νερό της άρδευσης, αλλά προς όλους τους διαχειριστές νερού. Προτινόμενα μέτρα προς τους διαχειριστές αυτούς, έτσι ώστε στη συγκεκριμένη περίπτωση καταρχήν να κοιτάξουν να μειώσουν τις διαρροές πιθανών των δικτύων τους, να καλέσουν τους αγροτικούς συλλόγους έτσι ώστε να τους κάνουν σαφή την τωρινή κατάσταση και τι πρόκειται να συμβεί. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Ήδη έχουν βγάλει ως αποκεντρωμένοι ένα δελτίο τύπου στην πραγματικότητα για μια οικονομία νερού και από τους παραγωγούς μας, γιατί αφορά και ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών. Θα πρέπει να υπάρξει μια ορθολογική χρήση του νερού για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες που θα έρθουν το καλοκαίρι. Η λειψιδρία απειλεί όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με το συντονιστή ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιεί η περιφέρεια Κρήτης να περιγράφει εφιαλτικές καταστάσεις. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, μάλιστα συγκεκριμένα ο εταίρος ήταν από τη Βαλένθια, μας είπε ότι έχει πάνω από 5 μήνες να βρέξει. Ανέφερα λοιπόν ότι πρέπει τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού, δηλαδή του νερού που προκύπτει μετά από την τριτοβάθμια επεξεργασία, συζήτησαν ακόμα και για πόσιμη επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή είτε άμεση είτε έμεση επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού για πόση.